Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα κυκλοφόρησε το DJI Air 3S και μαζί με αυτό, όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο, κυκλοφόρησε και η νέα εφαρμογή DJI Fly App 1.15 και μάλιστα θα πάμε μέσα να το δούμε. Προφίλ, settings, τέρμα κάτω, 1.15.0.12.25. Θα πάμε να κάνουμε μια βασική δοκιμή, ένα range test. Πετάμε Mavic 3. Ουσιαστικά θέλουμε να δούμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, γιατί είμαι σίγουρος ότι για το R3S θα δουλεύει καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς δουλεύει εδώ στο Mavic 3. Ένα γρήγορο range test, γυρνάμε πίσω, κάνουμε μερικές δοκιμές, φωτογραφίες, τα κλασικά που ξέρουμε. Πατάμε να γράφουμε, δορυφόρους έχει. Έχω παρατηρήσει ότι εδώ πέρα στην αριστερή πλευρά, πέραν του waypoints, έχει και άλλο ένα το οποίο λέει Focus Track. Αυτό θα το κοιτάξουμε, όχι στο σημερινό βίντεο, σε επερχόμενο σύντομο βίντεο. Πάμε λοιπόν να βάλουμε ένα γράφι και να απογειωθούμε. Home point updated. Παίρνω θέση λίγο να μην είμαι στον ήλιο βασικά, γιατί με τυφλώνει, και φεύγουμε. Έχουν αλλάξει λίγο και τα εικονίδια. Δεν θα ανέβω πολύ ψηλά, θα πάω μέχρι τα 25 μέτρα, άντε το πολύ 30, και θα κάνουμε ένα range test να δούμε ότι όλα είναι καλά. Δεν αναμένεται κάποιο πρόβλημα. 400 μέτρα μέχρι στιγμής. Ίσως να δώσω λίγο παραπάνω, να το πάω στα 30. Και στο χιλιόμετρο θα δούμε ότι είναι όλα εντάξει. Πετάω να σας πω έτσι. Είμαι και χαμηλά, οπότε αναμενόμενο αυτό που βλέπουμε. ...950 και είμαστε τώρα στα 1000 μέτρα και γυρνάμε πίσω. Είναι λογικό, είναι πόλη και είμαι και χαμηλά, επίτηδες. Φυσικά. Σε αυτό το σημείο έρχομαι πίσω να δούμε ότι, εφόσον είδαμε ότι στην απόσταση είμαστε εντάξει, αν ήμουν πιο ψηλά, είμαι 28 μέτρα, είμαι χαμηλά για πόλη, Wi-Fi από κάτω τα πάντα. Μην ξεχνάτε ότι το Mavic δεν είναι και OcuSync 4, είναι παλαιότερο σύστημα και, όπως είπαμε εσύ, θα έρθω εδώ κοντά να βγάλουμε κάποια 2-3 φωτογραφίες, να δούμε ότι δουλεύουν όλα καλά. Θα έρθω και θα κάτω σε αυτό το σημείο. Έχουμε πολύ τον ήλιο μέσα στα μάτια μας, οπότε μάλλον θα γυρίσω από την άλλη και ας είμαστε σε αυτή την πλατεία εδώ. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Ένα γρήγορο βίντεο, όλα μια χαρά. Να δούμε ότι οι βασικές λειτουργίες είναι εντάξει, κυρίως για τα παλαιότερα drone. Πάω στο wide angle, του πάω και του λέω να είναι αυτόματο και θα βγάλουμε ένα wide angle. Θα δοκιμάσω επίσης και τώρα να μας ετοιμάσει το wide angle και θα δοκιμάσω επίσης και το zoom, ότι δουλεύει καλά. Το να μπείτε να την κατεβάσετε, την ώρα που μπήκα εγώ και την κατέβασα γινόταν ένας ψιλοπανικός, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά θα είναι η κατάσταση καλύτερη. Τώρα μπαίνουν όλοι και κατεβαίνουν, είμαστε καλά και με το zoom, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνω πίσω, πάω στο βίντεο και πάμε να δούμε. Θέλω έτσι ίσα ίσα δοκιμαστικά να έρθω λίγο πιο κοντά, να κάνουμε και ένα track. Πάνω μου έχει και περισσότερο χώρο πλέον εδώ. Ωραία, έρχομαι πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι.
Θα κατέβουμε κάτω. Θα έρθουμε, όχι έτσι, απ' την άλλη. Ή μάλλον, ας το βάλουμε στο πλάι. Έλα, άμα αποφασίσεις, μας το λες. Και θα έρθω, θα με μαρκάρω. Είμαι και μαύρος σε τσιμέντο εδώ πέρα και βλέπω ότι έχουν μπει κάποιες καινούργιες λειτουργίες, τις οποίες πρέπει να τις δούμε λίγο πιο διεξοδικά. Νομίζω ότι είναι απλά προσθήκη νέων συντομεύσεων, θα έλεγα, πάνω στο χειριστήριο και πάνω στο interface της εφαρμογής. Το ίδιο φυσικά θα ισχύει και για το RC2, το οποίο έχει και αυτό αναβάθμιση και firmware, και για το firmware, γιατί υποστηρίζει το R3S. Νομίζω ότι είναι όλα καλά. Για να δω κάτι. Ωραία. Κάνει και track από μπροστά. Όλα μια χαρά. Φαίνονται όλα καλά. Βγάζω το track και έρχομαι για την προσγείωση. Να κάτσε να κάνω λίγο όπισθεν. Οπα. Και να έρθουμε για προσγείωση. Πολύ ωραία. Είμαστε κάτω, landing. Είδαμε την DJI Fly 1.15.0. Είναι η καινούργια Fly App, το καινούργιο update, το οποίο βγήκε για να υποστηρίξει το R3S, όπου και κυκλοφόρησε σήμερα πριν μερικές ώρες. Είναι όλα καλά στην εφαρμογή. Μπορείτε να προχωρήσετε να κάνετε install, να την εγκαταστήσετε στο κινητό σας ή στο RC2. Θα κάνω και ένα ξεχωριστό βιντεάκι για το RC2, αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, μιας και η εφαρμογή είναι η ίδια και στα κινητά και στο RC2. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις, και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!